Γέμισμα για τον Χούπερ. Αυτός αφήνει για τον Λοΐζου. Συνεχίζει ο νεαρός. Κάνει και το πλασέ. Η μπάλα καταλήγει δίπλα από το αριστερό δοκάρι του Μολ. Πρώτη φάση στο μάτς, στο 1 λεπτό. Κίτσο κατεβάζει ο Χαραλάπους και ψάχνει με κάθετη τον Μπρούνο. Ο Βραζιλιάνος πατάει περιοχή, γυρίζει. Και η μπάλα στον Λοΐζου που τη στέλνει στα δίχτυα στο 31. Η Ομόνια ανοίγει το σκορ. Με τον νεαρό που συμπληρώνει απόψε 100 συμμετοχές με το τριφύλι. 1-0. Πολύ ωραία κίνηση εδώ και πάλι. Πολύ ωραία κάθετη του Χαραλάμπους. Η κίνηση που κάνει ο Χούπερ, θα ελεγχθεί η φάση. Για αν υπάρχει offside, αν επηρεάζει, αν επηρεάζει μάλλον την φάση ο Χούπερ. Ο Λοΐζου καλυπτόταν. Ο οποίος έκανε την προσποίηση. Και το πλασέ σε κενή εστία κατέληξε στα δίχτυα. Ο Μπρούνο δεξιά για τον Λοΐζου. Η Ομόνια ξανά μπροστά. Λοΐζου συγκλίνει. Η μπάλα θα κοντράρει και θα καταλήξει στα χέρια του Μολ. Ξανά ο Ευτυχίδης. Θα περάσει πολύ ωραία. Αυτός αφήνει για τον Σλόγκαρ. Στην περιοχή θα σουτάρει. Η μπάλα θα κοντράρει. Και είναι κόρνερ. Στην αγαπημένη του κίνηση να συγκλίνει. Προς τον άξονα, ο Λοΐζου ψάχνει τον Μπρούνο, το πλασέ, τον σταματάει ο Μολ. Δεύτερο σουτ από τον Χούπερ, η μπάλα πάει εκτός. Οι προσποιήσεις, η μπάλα θα φτάσει τελικά στον Μπάρκερ, ένα σουτ, η μπάλα πάει έξω. Η κάθετη πολύ ωραία για τον Ευτυχίδη, ο νεαρός μπαίνει στην περιοχή, πίσω και πάλι στον Χατζημιτσί. Η σέντρα, ένα γυριστό, η επέμβαση από τον Ουζόκο. Και όπως μας ενημέρωσε και ο Ηλίας ο Πονηρός, δύο θα είναι τα λεπτά των καθυστερήσεων. Εδώ και πάλι ωραία, το γυριστό από τον Χέντριξ. Για γέμισμα το βλέπω. Αλλά για να δω. Ο Λοΐζου τελικά με γέμισμα, η απομάκρυνση. Κερδίζουν και πάλι οι γηπεδούχοι. Ένα σουτ, η μπάλα θα καταλήξει κόρνερ. Τρομερή επέμβαση από τον Μολ. Κερδίζουν και πάλι οι γηπεδούχοι. Ο Χούπερ, ο Λοΐζου θα πλασάρει επέμβαση από τον Μολ. Αλλά είναι σηκωμένη σημαία, υπάρχει offside. Εδώ και πάλι. Πάσα. Μπάρκερ. Ψάχνει τον Κίτσο. Η σέντρα του Ελαδίτη πάει απευθείας. Και πήρε ο Λοΐζου τώρα. Ο Ψάλτης πρώτος στην μπάλα. Ο Κα και έχουμε κόρνερ. Κερδίζει ο Χαραλάμπους. Θα προσπαθήσει, θα πάρει την μπάλα. Λοΐζου, αριστερά για τον Μπάρκερ, το γύρισμα και η μπάλα στα δίχτυα από τον Χούπερ. Στο 61, 2-0 για την Ομόνια. Σε μια επίθεση όπου είναι προϊόν της επιμονής του Χαραλάμπους. Ξανά, η επιμονή του Χαραλάμπους, αυτό στο Λοΐζου, από εκεί στον Μπάρκερ. Δεν νομίζω να υπάρχει offside, είναι πίσω από την μπάλα ο Χούπερ. Δύο-0 λοιπόν και το VAR που επιβεβαιώνει. Δεν μπορούν να βγουν πλέον μπροστά, μοιάζουν να έχουν παράδοθει. Θα σε διακόψει λέει ένα σούτ από τον Ψάλτη, η επέμβαση από τον Μολ. Μπρούνο να έχει πάει στα αριστερά, δεξιά είναι ο Κακουλής. Που... Να, ο Κακουλής ο οποίος θα κάνει το γύρισμα, δεν προλαβαίνει ο Μάταυς. Έβγαλε και τη σέντρα, η κεφαλιά από τον Σλόγκαρ στα χέρια του Ζόχο, στο 71. Κλέβουν οι γηπεδούχοι με τον Ψάλτη. Παπουλής. Η κάθετη για τον Μάτα. Αυτό σούτ. Η μπάλα στα δίχτυα. 3-0 στο 75. Η Ομόνια πολύ κοντά στο τρίποντο. Κοντά στην επιστροφή στις νίκες για τους πράσινους. Τα πράγματα στο μάτς. Εδώ και πάλι φάση με την κάθετη του Παπουλή για τον Τιμ Μάταυς. Η κίνηση. Το τελείωμα με το αριστερό. Στο βάθος της εστίας του Μολ, εδώ και πάλι. Χτύπησε και στο δοκάρι. Κίτσος. Περνάει πολύ ωραία ο Ελαδίτης. Συνεχίζει. Παπουλής. Κακουλής στο πλασέ. 4-0 στο 78. Η επιμονή του Κίτσου απέδωσε καρπούς. Και πάλι. Η επιμονή του Κίτσου. Αυτός βρήκε τον Παπουλή,
Δεξιά στον Κακουλή με τη μία, με το αριστερό. Άγαλμα ο Μολ. 4-0 για την Ομόνια. Εκτελεί ο Μπρούνο. Η κεφαλιά, η μπάλα περνάει πάνω από τα δοκάρια. Από τον Κακουλή. Συνεχίζει, αλλάζει παιχνίδι. Το σούτ από τον Μίλετιτς. Η επέμβαση